Γεια σα, γεια σα. Λάτρεις του φακετού και του διαλύματο. Καλώ ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του lunch break. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που επέστρεψα. Σα είχα πει ότι θα γυρίσω Οκτώβρη, αλλά ανά. Τσακ! Σα την έφερα. Και έχω ξεκινήσει τώρα 11 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρα τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα μετράμε ω ε, season 2 episode 1. Ε. Μ' αρέσει λίγο πιο πολύ αυτό. Από την άλλη μου λένε ότι με YouTubeικούς όρους και ποτκαστιανούς ότι να συνεχίσω το μέτρημα από, από πέρσι. Και τώρα που είπα το μέτρημα, να πω, αν και δεν είναι το αγαπημένο μου τραγούδι ότι έχουμε σούπερ καλεσμένη σήμερα για να μας κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν την κυρία Νάτα Σαμποφίλιου. Θα παίξουν χειροκροτήματα μετά, θα τα βάλουμε στο ε, δεν είναι κανείς εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε την πρώτη σεζόν. Ευχαριστώ και του καινούριου που έρχονται αυτή τη σεζόν με φόρα από την περσινή. Αν ακούσατε κάποιο επεισόδιο, μείνετε εδώ. Αλλάζουμε στήλε, θα το καταλάβετε. Κάποια πράγματα τα επαναφέρουμε, κάποια πράγματα τα αλλάζουμε τελείω. Όπω και να έχει, θα περνάμε ωραία και θα μιλάμε για τι άλλο, για το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ, τη μοναδική αγάπη που δεν θα μα προδώσει ποτέ σε αυτή τη ζωή και είναι το φαγητό. Φύγαμε για τις προτάσεις της εβδομάδας. Όπω είδατε, λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε θέμα τη εβδομάδα. Πάω κατευθείαν σε προτάσει. Όταν έχουμε κάτι να συζητήσουμε, θα επανέρχομαι σε αυτό. Θα σα πω ένα-δύο μέρη τα οποία έφαγα την τελευταία εβδομάδα. Πραγματικά, το έχω βάλει στόχο να πηγαίνω με το κορίτσι εκείνο που αγαπώ και σβήνω, να πηγαίνουμε να τρώμε κάπου ωραία μέσα σε αυτή την εβδομάδα και να έχω εγώ κάτι να σα προτείνω. Αλλά επειδή μα ξέρετε ότι είμαστε και του junk και του ε, πιο fine. Ε, θα σας δώσω δύο ωραίες προτάσεις. Θα ξεκινήσω με τα άκρα που είναι στο Παγκράτη, στην οδό Αμίντα. είναι ένα εστιατόριο το οποίο άνοιξε πέρσι από το Γιάννη Λουκάκη και το Σπύρο Παιδιαδητάκη. Ε, είχε γίνει πολύ δώρο για τα άκρα, πολλέ οι απόψει για το φαγητό. Αν του άρεσε, δεν του άρεσε. Κάποιοι λέγανε πιο πολύ για τα γλυκά, κάποιοι πιο πολύ για τα αλμυρά. Λίγο το στυλ, το από εδώ, το από εκεί. Πού κάθομαι, γιατί κάθομαι δίπλα στη φωτιά, γιατί κάθομαι δίπλα στο τραπέζι, γιατί δίπλα μου είναι ο κάδο στον οποίο πετάνε. Γενικά, Πολύ μανούρα. Σας πω κάτι. Δεν θέλω να είστε μίζεροι άνθρωποι. Θέλω να πηγαίνετε με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτή καρδιά και να δοκιμάζετε το φαγητό. Το φαγητό είναι η ουσία. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, εσεί που μου λέτε ότι, αχ, καθόμουν σε ένα τραπέζι στο οποίο δίπλα γινόντουσαν οι παρασκευέ. Αλλά είχε και το αλεύρι και δεν ξέρω τώρα αν μου άρεσε που το αλεύρι ήταν τόσο δίπλα μου. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που άμα πάτε σε καμία Ταϊλάνδη, ε, μου ανεβάζετε story, oh my god, ε, δοκίμασα κατσαρίδα από ένα πάγκο που είχε αναπληθεί 18 χρόνια and it's so amazing. Οπότε, λίγο να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τάκρα λοιπόν, στα άκρα φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Ε, να σας πω και τι έφαγα, φάγαμε έναν ημίπαστο κολλιό στο φλόγιστρο, ε, τα πάρα πολύ ωραία με την Μπλανκο και, τη, και το σταφύλι ε, Κάτι βλήτα στη φωτιά Τι ωραία όταν αρπάζουν έτσι από τη φωτιά τα, τα χορταρικά Τα πήταν με ένα τουλουμωτήρι πάρα πολύ νόστιμο Και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο το μαγιάτικο στη φωτιά Με βλήτα σε αυγολέμονο Οκ okay. Πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία φάγαμε και περάσαμε. Και φοβερό γλυκό στο τέλο. Ε, σοκολατένιο, κα, 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 κάθε μπουκιά του. Ήταν και ένα, ένα, ένα μικρό αριστούργημα. Να πάτε να δοκιμάσετε τα άκρα. Ωραίο, μικρό, μαζεμένο μαγαζάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φάση ότι είσαι μέσα στην κουζίνα και βλέπει τι γίνεται. Από εδώ το ψωμί και τα γλυκά. Πίσω η φωτιά. Δεξιά κάποιε άλλε παρασκευέ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φάση. Η δεύτερη πρόταση τη εβδομάδα είναι ρε παιδί μου ένα αποθυμένο που είχα πάρα πολλά χρόνια από τα χρόνια τη καραντίνα. Δεν είχα πάει ποτέ ρε παιδί μου σε αυτό το φημισμένο τζακαρού που είχε ανοίξει τότε στον Πειρά. Οκ. Okay. Και γενικά για του φίλου μου που με ξέρουν, αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί είμαι μεγάλο ε, μπεργκεράκια και βρωμιάρη και πάω και τρώω τα πάντα εκεί έξω άμα μου τα δώσω σε μια μεγάλη ποσότητα και έτσι lastful. Ε, οπότε ήταν λίγο περίεργο που δεν είχα πάει έφαγα την προηγούμενη εβδομάδα θα πω τα εξή. Αρχικά μου άρεσε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πιστεύω ότι πρέπει να το δοκιμάσει κάποιο για να έχει τη δική του άποψη. Ε, έφαγα ένα από τα μπάντ, έφαγα ένα fried chicken με κοτόπουλο πανέ. Γιατί πάντα μου άρεσε να δοκιμάζω το κοτόπουλο το πανέ, να δω αν είναι σε καλή φάση. Και ήταν σε εκπληκτική κατάσταση. Ήταν τραγανό, ήταν ενόστιμο, ζουμερό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ε, και από τα μπριό, που έχουν κάτι τετραγωνό, ορθογόνιο, παραλληλόγραμμα, ψωμάκια. Ε, δοκίμασα το Frisco Melt. Το είχε μια πολύ. Και το ψωμί του ήταν ωραίο, ήταν ορθογόνιο, και ό,τι μια χαρά. Ε, και είχε μια πολύ ωραία sauce, την έλεγε Max sauce. Ε, τα ήθελα λίγο πιο βρώμικα. Λίγο. Λίγο. Δεν ξέρω, εντάξει, για τον κανονικό κόσμο, μάλλον, ε, αυτό είναι βλακεία που λέω. Αλλά εγώ το ήθελα λίγο πιο βρωμιά. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά να πάτε να φάτε. Πάμε με καινούρια στήλη. Φύγαμε τώρα. σε αυτή τώρα τη στήλη θα την ονομάζουμε αξίζει να το φας και θα λέμε αν αξίζει κάτι το οποίο δοκίμασα εγώ κάτι το οποίο δεν το έχουν δοκιμασεί όλοι κάτι το οποίο είναι καινούργιο, ένα καινούργιο σνακ που έρχεται στην ελληνική αγορά ε, κάτι καινούργιο σε φαγητό, μια καινούργια συνταγή μια viral συνταγή ε, από το TikTok ή το Instagram θα το δοκιμάζω εγώ και θα σας λέω αν αξίζει ε, είπαμε με την ε, συνάδελφο Foodie Ελισάβετ Παπαντονίου να ξεκινήσουμε με τα mochi ε, τα μότσι είναι αυτό το γλυκάκι το ιαπωνικό που έχει έρθει τώρα ε, που είναι η μόδα του και μπορείτε να το βρείτε σε διάφορα μαγαζιά κυρίως με ασιατικά προϊόντα τα οποία είναι κάτι μικρά σαν μπαλάκια μαλακά δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό αλλά ε, είναι ρε παιδί μου σαν να τρως ένα πολύ αφράτο, ένα, βασικά όχι αφράτο, ένα λουκουμά ο οποίο είναι ταυτόχρονα και αφράτος αλλά και μαστιχωτός λαστιχένιος Οκ. Okay. Ε, πιστεύω ότι αξίζει να τα δοκιμάσετε, αξίζει να φάτε. Υπάρχουν άπειρε γεύσει ώστε να διαλέξετε κάτι που θα σα αρέσει. Στην τελική, αν είστε ρε παιδί μου, φάντη του Σμέουρου, τη Φράουλα. Οκ. Ε, okay. Σε ό,τι μορφή και να είναι, αυτή η γεύση σου αρέσει. Αλλά αξίζει για να δοκιμάσετε αυτή την υφή είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αν δείτε και βιντεάκια για το πώ θα φτιάχνουν στην Ιαπωνία, πώ τα κοπανάνε, τα χτυπάνε μέχρι να βγει αυτό το ε, αφράτο μικρό πραγματάκι. Εγώ μου λέγω ότι θα δοκιμάσει πρώτη φορά στο Λονδίνο σε πολύ δηλαϊκή φάση. Δηλαδή μέσα σε ένα θέατρο που θα βλέπαμε με τα παιδιά Lion King. Δηλαδή ήμουν σε έκσταση ούτω ή άλλω. Ε, είχα αρπάξει τον τάβρα από τα κέρατα. Ήμουν χαρούμενο, υπερευτυχισμένο Lion King τώρα σε θέατρο στο Λονδίνο με τα παιδιά μου. Χαρούμενα. Έφαγα και ένα μότσος το οποίο τα πάντα μου άρεσαν εκείνη την ώρα. Ε, ομολογώ σε δεύτερη δοκιμή εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι λάθηκα, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να το δοκιμάσετε, αξίζει να το φάτε. Φύγαμε, επόμενη στήλη καινούρια. Foodie to follow. okay ε, ποιον φούντι θα ακολουθήσουμε αυτή τη φορά, θα δούμε πώ θα πάει αυτή η στήλη. Σα είχα δώσει κάποτε προτάσει για διάφορου ε, να ακολουθήσετε στο instagram, ή στο tiktok και στα social γενικά. Θα ξεκινήσω με έναν τύπο με τον οποίο περνάω πολύ καλά τώρα τελευταία. Ε, νομίζω σα τον έχω ξαναπεί. Λέγεται Blake Menard και το account του λέγεται Blake Menard Cooks. Okay. Θα τον αναφέρω και στα stories μου για να το βρείτε πολύ πιο εύκολα. Είναι ένα τύπο ο οποίο ρε παιδί μου είναι λίγο Αμερικανιά, έχει το μουσακάκι του εκεί πέρα, μου θυμίζει λίγο τον Kenny Powers από το Eastbound and Down. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, μια τρομερή σειρά, πολύ κάφρικη. Ε, με, το, με, το, έναν τύπο που λεγόταν Kenny Powers, τέλο πάντων λίγο βλάχο Αμερικανό. Ε, ο Blake Mannard λοιπόν είναι μια πολύ ωραία φιγούρα, πολύ ωραίο τύπο, ο οποίο είχε ένα χαρακτηριστικό. Έπαιρνε το βούτυρο ή το τυρί και το πετούσε στο ταβάνι. Όπω δείχνουμε στην αρχή τα υλικά μα. Το πιάνε, το πέταγε λοιπόν στο ταβάνι. Και όταν ήταν η ώρα να το χρησιμοποιήσει, κοίταγε το ταβάνι, αυτό έπεφτε. Και έπεφτε ουσιαστικά στο πιάτο ή στο τηγάνι όπου ήθελα να το χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν το σήμα κατά του. Το έχει λίγο εγκαταλείψει τι τελευταίε συνταγέ. Γιατί εντάξει, κούρασε λίγο αυτό το αστιακί. Και στην τελική ο κόσμο δεν είναι εκεί για το βούτυρο ε, που πέφτει από τον ουρανό. Είναι εκεί πέρα για τι συνταγέ του. Κάνει απλά πράγματα, αλλά ωραία πράγματα ουσιαστικά και νόστιμα. Δηλαδή, έκανε μια ματριτσιάνα, την έκανε πολύ σωστά, πολύ ωραία. Έκανε μετά κάτι ε, short rib, ε, σε ένα κατεβασμένο ζωμό ε, που το σερβιρε με πουρέ και έβλεπε στις τεχνικές του ότι ήταν πάρα πολύ κανονικές, είναι σαν να μαγειρεύει οποιοδήποτε από εμάς στην κουζίνα του και τα βίντεο του ήταν πάρα πολύ καλά και επεξηγηματικά. Γρήγορα, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να πατήσει κανένα pause, αλλά ρε φίλες τα έδινε όλα στο πιάτο ε, πώς να το κάνεις. Black Man Art Cooks λοιπόν και είμαι πάρα πολύ έτοιμο να υποδεχτούμε την πρώτη καλεσμένη για τη νέα σεζόν, την κυρία Νατάσα Ποφίλιου. Φύγαμε. Πα, καλεσμένη λοιπόν, κάνει ποδαρικό βασικά τη νέα σεζόν, η κυρία Νατάσα Ποφίλιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε για ποδαρικό και να ξέρετε ότι είμαι γουρλού, οπότε... Α, είσαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πάει στράφη η χρονιά μου. Δεν θα μου. πάει στράφη. Κοίτα, πέρυσι είχα <laughs> φέρει το, τον το κοντιζά, το σωτήρι. Ε, και πήγε καλά. Ε, φαίνεται ότι είναι γι' αυτό. Έτσι... Ναι, του το δίνω. Φαίνεται, φαίνεται ότι έτσι. είναι γουρλή. Να σα... στηριζόμαστε σε εσένα. Αρχικά, <Συγχ> ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ που ε, με ε, Εντάξει, είμαστε και σε καλή συγκυρία, μια και πλησιάζει και συναυλία στην, στην Αθήνα στο Λεκαβιτό 17 Σεπτεμβρίου. Ναι, είμαστε σε καλή συντηγηρία γιατί αρχίζει σιγά σιγά να τελειώνει η περίοδια, <laughs> η καλοκαιρινή, το τουρ. Οπότε ξέρεις έχουμε, έχω όλη την πληροφορία. <laughs> ναι, ναι. Άντεξες. Ε, άντεξα βέβαια, ήταν πολύ, πολύ δυνατή, πολύ... Mm. περάσαμε φοβερές στιγμές. Ήταν πολύ κουραστική γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη και είχαμε πολλές, πολύ, πολλές αποστάσεις okay. από το ένα μέρος στο άλλο. Αλλά είναι κάτι που το αγαπάμε πάρα πολύ γιατί όλο αυτό μας φέρνει κοντά. Στου Στους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική μας, που με τα χρόνια ε, έγιναν πυρήνα αυτό που φτιάχνουμε. Οπότε πάντα ξέρεις, είναι σαν να πας να συναντήσεις έναν φίλο. Κάπως έτσι το βλέπω το κοινό μας. Πριν πάμε στη συναυλία, ρε παιδί μου, περνάς καλά εκτός. Δηλαδή είσαι από εκείνου που ε, το πρωί πριν τη συναυλία θα γουστάρουν, θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο γιατί έχουν βρεθεί σε ένα νησί ή οτιδήποτε ή, ή είσαι λίγο αφήστε με στην ησυχία μου στο δωμάτιό μου και τα λέμε το βράδυ. Την αλήθεια. Ναι, 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 δεν φυσικά. είναι καθόλου εγωιτευτική. Ναι, okay. Γιατί είμαι ο άνθρωπο που έχω γυρίσει στην Ελλάδα σίγουρα ε, τα τελευταία 18 χρόνια. Ναι. Είμαστε σε tour. Οπότε την έχω γυρίσει στην Ελλάδα πολλέ φορέ, δεν έχω δει κανένα μέρο. Ξέρω λέει. μόνο τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια <laughs> και του χώρου. <laughs> Αλλά ακούω. Δεν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή είναι τόσο απαιτητικό σωματικά, φωνητικά και ενεργειακά αυτό που που συμβαίνει πάνω στη σκηνή που δεν μπορώ να καταναλώνω καθόλου ενέργεια για να μπορέσει αυτό να είναι όπως πρέπει να είναι γιατί εμεί το έχουμε πολύ στο μυαλό μας όπου και να παίξουμε mm. όποια και αν είναι η συνθήκη είτε παίξουμε για πέντε είτε παίξουμε για δέκα χιλιάδες θέλουμε η συναυλία μας να είναι το ίδιο για να μπορείς λοιπόν να έχει μια σταθερότητα στο αποτέλεσμα δεν, εγώ τουλάχιστον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερε ενδεχομένω, πολύ περισσότερη ενέργεια, όλα αυτά και δεν, δεν Εγώ δεν μπορώ να ξοδέψω, δυστυχώ. Okay. Οπότε. Σε καταβάλει συναισθηματικά <laughs> η, Αυτό... η συναυλία. Καθόλου. Τι εννοεί να με καταβάλει. Πώς, όχι, λάθο. Πώ είσαι Αν συναισθηματικά. Αν με απομυζεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, με απομυζεί απόλυτα. Γιατί δίνω ό,τι έχω. Και μετά είναι λίγο, επειδή έρχεται και το Καμαρίνι που υποδέχομαι mm. όλο τον κόσμο και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι γυρνάω στο δωμάτιο χωρίς καθόλου ενέργεια. Αλλά παραδόξω, ενώ έχω αδειάσει, ε, είμαι και απίστευτα πλήρης συναισθηματικά. Γιατί okay. κάνω κάτι που αγαπώ, ε, όπως χωρίς εκπτώσεις. Κάνω κάτι που το έχω επιλέξει με αυτού που έχω επιλέξει και το θεωρώ και παίζω και σε αυτού που έχω επιλέξει. Γιατί Σωστά. το κοινό μα το διαλέγουμε. Και το κοινό μας μας διαλέγει. Οπότε νιώθω τόσο ευγνωμοσύνη που αυτό, παρά την, την όποια κούραση, παρά την, το ότι έχεις ας πούμε σε στερέψει με έναν τρόπο, είναι κάτι που κατευθείαν σε, σε βοηθάει και σε γεμίζει για την επόμενη μέρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να ανέβηκα στη σκηνή. Ακόμη και αν μου είχε συμβεί το οτιδήποτε. Ακόμη και αν ήμουν κουρασμένη. Δεν θυμάμαι ποτέ να ανέβηκα στη σκηνή και να μην ένιωθα ότι θέλω να είμαι εκεί. Και... Θέλω να συμβεί αυτό που θα συμβεί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτό από μία φορά. Που, πριν τι? πολλά χρόνια που δεν μπορούσα να ανέβω στη σκηνή mm. και ήταν και η τελευταία συναυλία που έκανα γιατί είχα ένα θέμα με την υγεία μου. Το έχω πει και άλλε φορέ. Που το θυμάμαι πάρα mm. πολύ καλά. Ήταν στην Πάτρα. Ανέβηκα πάνω στη σκηνή και αισθάνθηκα ότι. Ε, αισθάνθηκα με φοβερή έκθεση. Δεν μπορούσα. Mm. Επειδή ακριβώ ήμουν καταβεβλημένη και όλα αυτά. Απλά επειδή το επικοινώνησα με τον κόσμο, του το είπα. Ότι νιώθω έτσι ε, είπες την αλήθεια, σου μια Με χαρά. βοήθησαν τόσο πολύ και, και αυτό ανατράπηκε Και μετά έκανα μια συνειδητή ας πούμε Παύση ναι, ναι, ναι. για ένα χρόνο Για να συμμαζέψω και <χει> Τον εαυτό μου Και με, υπο, το υποσχέθηκα Και το ορκίστηκα αυτό Ότι ποτέ δεν θα επιτρέψω να μου ξανασυμβεί αυτό Δηλαδή να νιώσω ότι αυτό που αγαπάω Δεν το κάνω με χαρά Και με ενθουσιασμό Okay. Καταφέρνεις όμως να, να πατήσεις ένα pose στη ζωή σου όταν ανεβαίνεις στη σκηνή ε, δηλαδή ό,τι και να συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, προσωπικό, yeah, σε φίλος οτιδήποτε, κα, καταφέρνεις να πατήσεις το pose και όταν φεύ, κλείνει η πόρτα από το καμαρίνι που έχει φύγει πια όλο ο κόσμος ξαφνικά ξαναβουτά στην yeah. στη, στη αλήθεια ε, Θα σου πω τι συμβαίνει ε, Δεν πατάω ακριβώ το το χρησιμοποιώ Okay. εντό και εκτό αγωγικών. Και νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πάντα ε, είναι πιο... Μάλλον η πιο σωστή συνταγή για να επιβιώσει κάνοντας αυτή τη δουλειά τόσο συχνά και με δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή του που θα του έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο ακόμη και τραγικό και θα πρέπει να βγει στη σκηνή mm -hmm. νομίζω ότι ο πιο, η πιο καλή συνταγή είναι να το μεταβολίζεις πάνω στη σκηνή okay. δηλαδή να το κάνεις ε, μέρος 네, 네, 네. εμείς και, και, και εξαιτίας να... του ρεπερτορίου ε, 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 ακόμη και κάτι πολύ δύσκολο να μου συμβεί μπορώ να κάνω μια θεραπεία mm. αυτο που νιώθω καταλάβαια. μέσα από τα τραγούδια και όταν κατεβαίνω από τη σκηνή νιώθω πάντα πολύ πιο ελαφριά δεν έχω βιώσει, δεν μπορώ να θυμηθώ καμία στιγμή που να έχω κατέβει από τη σκηνή και να είναι χειρότερο okay. είναι πάντα καλύτερο γιατί ακριβώς έχει, έχει, έχει γίνει μια διαδικασία, μια, θεραπεία, διαδικασία μια, ναι, μια θεραπευτική διαδικασία μέσα από τα τραγούδια και το, okay. το διόπω τε... Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τα τελευταία δύο λεπτά που μιλά για αυτό. Ποιο είναι το top healing ε, song τη Νατά Μποφίγιου, με τι θεραπεύεται ο καθένα. Εντάξει, πιστεύω είναι πολύ προσωπικό ο καθένα, γιατί mm. είναι το δικό του βίωμα και με το τι. Ε, να σου πω ότι με μίλησε στον υπαρκτό μποφιλισμό <laughs> ο. Με καταπληκτικό. ο, ναι, ο Ηλία Αναστασιάδη ε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Να ένα πολύ μια, μεγάλο πριν, πριν, πριν έρθουμε εδώ. Ε, Νομίζω με τον Λευκό είχε ο Ηλίας από την αρχή που είχε κυκλοφορήσει. Ε, είχε σε, σε φάση που ξέρει. Αρχικά μου το μετέδωσε, δηλαδή και εγώ έχω το, το Εν λευκό σαν ε, mm. Αλλά, αλλά ο καθένα αυτό. Δηλαδή, εγώ α πούμε υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχα προσέξει. Αλλά το, το κορίτσι μου, η γυναίκα μου, το, αστέρι μου, ε, που το είναι, αστέρι μου. Είναι το δικό ναι. τη. Καταλαβέ. Ναι, ναι. Οπότε και όταν ανακαλύπτει ο καθένα τι του αρέσει, ε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Γιατί νιώθω ότι ξαναγνωρίζω ένα καλλιτέχνη όταν ο άλλο μου λέει ποιο είναι το τραγούδι του και γιατί είναι αυτό το τραγούδι του. Έτσι είναι. Σου μιλάει ο κόσμο γι' αυτά. Μ, μου μιλά... Μα αυτό είναι και ο λόγο που ε, με αγάπη και με πίστη ανοίγω το καμαρίνι κάθε φορά. Mm και περιμένω τους ανθρώπους παρότι είναι κάτι που okay, όταν έχει τελειώσει ένα τέτοιο live είναι, η... είναι, πολύ μεγάλη κούραση γιατί οι άνθρωποι έρχονται να μοιραστούν μαζί μου ε, κάτι πολύ βαθύ. Υπάρχουν και αυτοί που έρχονται για να βγάλουν μια φωτογραφία, να μνηστικεί και όλα αυτά, αλλά οι περισσότεροι έχουν να μου μεταφέρουν ένα προσωπικό τους βίωμα. Και επειδή εμείς, ε, και μιλάω για μένα το θέμα και το γεράσιμο, είμαστε μια δημιουργική ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε κάνει μαζί 100 τραγούδια mm -hmm. Δεν ξέρω τώρα αν, κάποιος, ε, αν είναι Φτάξει, ακριβής είναι, okay. ο αριθμό, Αλλά είναι σίγουρα ε, πολύ κοντά σε αυτό το νούμερο Υπάρχουν, Όλα αυτά τα τραγούδια έχουν ε, αποθηκεύσει διάφορες φάσεις ζωής δικής μας Πολύ προσωπικές mm. πολύ, ε, και, και, και με πολύ ειλικρίνη έχουν ε, μπει μέσα στα τραγούδια Οπότε επειδή όλη αυτή η διαδικασία φέρνει και τον ακροατή πιο κοντά ο κόσμος που έρχεται να μας δει ακούει το ρεπερτόριό μας στις συναυλίες μας οπότε ταυτίζεται με, με κάτι πολύ δικό μας και έρχεται να το μοιραστεί και είναι πραγματικά μία ε, ανταλλαγή ε, κουβέντας μεταξύ φίλων που έχουν μια συνωμοσία mm. με το κοινό μα έχουμε μια συνωμοσία mm. γιατί αν έρθει το κορίτσι σου και μου πει για το αστέρι και τι έχει αισθανθεί ακούγοντα το αστέρι μου θα την καταλάβω πραγματικά ναι, γιατί έχει σχέση τη, τη δική σου ανάμνηση, το δικό σου. Γιατί έχω και εγώ τη δική αυτό. μου ανάμνηση, θα, θα το καταλάβω πραγματικά. Και νομίζω γι' αυτό έχουμε και με τον κόσμο αυτό το βαθύ δέσιμο. Γιατί είναι κάτι που είναι αδιαφυσβήτητο. Το δέσιμό μας με το κοινό μα είναι κάτι που έχω απόλυτη ε, ασφάλεια ότι υπάρχει 100% και ότι είναι ακλώνητο. Κοίτα, είναι αυτό το κοινό σου, το, το κοινό σα, ε, το οποίο σα ακολουθεί στι συναυλίε, στα live, ε, αυτό στη ζωή σα, στι συνεντεύξει που δίνετε κτλ. Διαβάζει. Και προσπαθώντας να σκεφτώ ποιο είναι το κοινό το οποίο σε ακολουθεί στα social, ε, γιατί είναι ένα άλλο mm -hmm. κόσμο αυτό, των social. Νιώθω ρε παιδί μου ότι είμαι μπροστά σε ένα διάγραμμα σαν από αυτά, σαν αυτά που έχει τους, ε, τις διάφορες ε, πίτες του marketing mm -hmm. και λέει ότι ξέρεις υπάρχει το κοινό ε, που είναι τάσα Θέμης Γεράσιμος, ε, υπάρχει το κοινό το οποίο είναι εκεί πέρα μόνο και μόνο για να σχολιάσει mm -hmm. ε, και πώς να σου το πω είναι λίγο περίεργο. Κάπου νιώθω ότι μπορεί να ακουμπάνε, γιατί κάποιοι από αυτού αγαπάνε ναι, και τη μουσική σου, και κάποιοι... Ή κάπου μπορεί να υπάρχει και ένα κύκλο ο οποίο είναι πολύ μακριά από αυτό. Εσύ ναι. πώ το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Το ότι γιατί στη συναυλία ε, είναι δύσκολο τώρα να υπάρχει κάπου μια πτέρυγα εκεί στα δεξιά. Να έχει πληρώσει κάποιο εισιτήριο για να έρθει, α πούμε. Ναι. Okay. ναι. Και όχι. να ένα πανό. Όχι, 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 δεν έχει συμβεί να ποτέ. Να Ε, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Στα social, πώ το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό. Αρχικά, πώ το διαχειρίζεσαι μέσα σου ναι. όταν βλέπει την αντιδραση mm -hmm. και πώ το διαχειρίζεσαι κανονικά, δημόσια. Ναι. Κοίτα, τα social έχουν δύο ταχύτητε. Τουλάχιστον ε, η δική μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Η μία ταχύτητα είναι αυτοί που ακολουθούν τη σελίδα. Ασ, ακολουθούν, α πούμε, τη, τη, το Instagram. No, no, no. Ας πούμε, Που σπάνια έχω ε, σχόλια, ε, comments, ας πούμε, τα οποία είναι από κάποιον hater. Okay. Και συνήθω αυτό ο hater έχει έρθει στο Instagram να σχολιάσει, αλλά δεν με ακολουθεί τη σελίδα. Okay. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζω μηνύματα και ε, ε, πολύ άσχημα σχόλια συχνά. Okay. Ε, επίσης επειδή είναι η σελίδα μου και είναι κάτω από τις φωτογραφίες μου, πολύ συχνά ε, απαντάω. Mm. Okay. Ε, και φαντάζομαι και άλλοι μερικοί χιλιάδε που θέλουν να σου υποστηρίξουν ή να σε Δεν ναι, ναι. το συζητώ. Ο στρατό. Ε, ναι, δεν το συζητώ ότι υπάρχει και αυτό. Και απαντάω κιόλα γιατί αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό σε ένα μήνυμα άδικο ε, ενό hater ο οποίο τελείως απερίσκεπτα έχει μπει να πετάξει ας πούμε τη... Ναι, ναι. τη, χολή του πάνω σε... Ε, πρέπει να υπάρχει απάντηση. Γιατί ναι, τα, τα, πρόσωπα που είμαστε δημόσια εννοείται πως έχουμε πάρει μία απόφαση ότι αυτό που κάνουμε, να είμαστε εκτεθειμένοι, είναι μία απόφαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί ε, αυτή η απόφαση που την έχουμε πάρει για τη δουλειά μας, ότι δικαιολογεί και επιτρέπει στον καθένα να έχει χειδεολογεί Okay. Απέναντι μέσω. Οπότε προσπαθώ να απαντάω. Να σου πω ότι αυτό που συναντάω συνήθω είναι ότι διαγράφουν τα μηνύματα. Mm. Το συναντάω 90% διαγράφουν τα μηνύματα ή δεν απαντούν τίποτα. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι ίσω έρχονται και αντιμέτωποι με το ότι, αχ, μπορεί, μπορεί κάποιο από αυτού να πει, Να γιατί το έκανε τώρα αυτό το σχόλιο, α πούμε. Και... Ε, ίσως, το απαντάζω. Ναι. Τώρα, ε, υπάρχει και η άλλη ταχύτητα που είναι τα σχόλια που γίνονται για το κάθε πρόσβαση, συγκεκριμένα για μένα, α πούμε, έξω από τη mm. δική μου. Από, το δικό, από τα δικά μου σόπουλα. Okay, okay. Που γίνονται στις σελίδε που ακολουθώ, σε κάποιον που με αγαπάει <συστά> και μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία. Αυτό είναι κάτι που στην αρχή με ξάφνιαζε mm. και με στεναχωρούσε, αλλά τώρα πια ξέρω ότι πάει. Εντάξει, <συστά> δεν δε, δε πέφτει και από τα σύννεφα. Ενώ επειδή είσαι άνθρωπο που εκφράζει θέση ε, ε, έχεις έχει ισχυρή άποψη. Θα πέφτει από τα σύννεφα πριν πολλά χρόνια. Τώρα πια όχι. Αλλά... Ξέρει, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου πήρε καιρό για να το συνειδητοποιήσω. Να κάνοντα κάτι που, είσαι, που σε εκθέτει στον κόσμο και εκθέτει αυτό που είσαι, την προσωπικότητά σου, μιλώντα, τραγουδώντα, έχοντα μία, μία θέση στα πράγματα, ε, πρέπει να ξέρει από την αρχή και να το έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνει σε πάρα πολλού δεν θα αρέσει. Mm. Και το λέω και για κάποιου ανθρώπου που τώρα μπορεί να κάνουν τα πρώτα του βήματα, μπορεί να. Ε, είναι το πρώτο πράγμα. πιο, πιο πολύ πρέπει να μάθει και να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που κάνει δεν θα αρέσει. Πιο, πρέ, πρέπει να είσαι δηλαδή με αυτό πάρα πολύ συνειδητοποιημένος για να μπορέσει να αντέξει όλα αυτά που έρχονται και για να μπορέσει να απολαύσει το, ναι. το τι σημαίνει να αρέσει κάτι που κάνει. Είναι, είναι χρέο του καλλιτέχνη να, να παίρνει θέση, να έχει άποψη ή. Όχι, χρέο δεν είναι. Και δεν είναι, κατ' δεν είναι όλοι οι άνθρωποι... Ε, δεν έχουν την εξωστρέφεια mm. ή τη διάθεση... αυτό που, που πιστεύουν να το, ε, να το δηλώνουν δημόσια. Δεν σημαίνει ούτε ότι δεν το πιστεύουν... ούτε ότι δεν είναι αρκετά θεραλέοι... ούτε ότι στη ζωή τους αυτά που πιστεύουν δεν τα εφαρμόζουν... κάνοντας καλό, αν είναι όμορφα πράγματα... σε, σε ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο. Γιατί όλες μας οι πράξεις στο κάθε μέρα... Το, το πραγματικό του αντίκτυπο είναι τι κάνει κάθε μέρα. Επίση, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι άποψη. Τι σημαίνει ότι ένα άνθρωπο που τραγουδάει έχει και άποψη. Ε, απαραίτητο, έχει. Δεν, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι ο καθένα πρέπει να κάνει όπω αισθάνεται. Εγώ, επειδή τον εαυτό μου τον αντιμετωπίζω πρωτίστω ω ένα άτομο ε, ενταγμένο σε μια συλλογικότητα στις και, και έτσι αντιμετωπίζω τη ζωή μου. Ήταν μοιραίο να, να αντιμετωπίζω και την τέχνη μου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε γι' αυτό κάπω ε, είναι παράλληλο. Okay. Ε, νιώθω ότι στι σκοτεινέ περιόδου οι καλλιτέχνε, αν νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν, να το κάνουν. Ε, να μην έχουν την αμφιβολία ότι είναι κάτι που ενδεχομένω να μην πρέπει. Όχι, θεωρώ ότι αν νιώθει ότι θε να μιλήσει, ναι. πρέπει να μιλήσει. Αλλά πολύ φοβούνται το αντίκτυπο στο κοινό, ότι μπορεί να χάσουν ε, τι να πω, streams. Επειδή θα πούνε μια άποψη ναι. που δεν θα αρέσει. Okay. Τα ακούω εξής, για βιοποριστικού λόγου, αλλά γι' αυτό ήθελα να δω τώρα τη δική σου άποψη, Πάμε λίγο σε μουσική. Ε, εντάξει φαντάζομαι ακούς μουσική, ακούς μουσική πάντα ή υπάρχουν και περίοδοι που λες να πω κάτι σε αυτό που πες, πες πριν πες, πες, ναι. γιατί αυτή η νοοτροπία mm. α, 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 δεν αναφερόμουν σε αυτή την νοοτροπία ότι δεν λέω κάτι για να μην χάσω το κοινό μου mm. γιατί αυτό σε κάνει έρμεο του κοινού σου Τωστά. και έρμεο στο να είσαι συμπαθής ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να επιδιώκει τη συμπάθεια πρέπει να επιδιώκει την πραγματική. Σε τη όλη ναι. τη δική του πραγματική σχέση. Θεωρώ ότι αυτό τον φέρνει. Θα τον φέρει πιο κοντά στη διάρκεια και θα τον φέρει πιο κοντά να κάνει και κάτι που θα ταυτιστούν άνθρωποι μαζί του. Η okay. συμπάθεια, ένα καλλιτέχνη, δεν πρέπει να είναι συμπαθή. Ναι. Πρέπει να είναι αυτό που είναι. <laughs> δεν ξέρω πώ <laughs> να το πω. Ε, Πε πες ακούς μουσική, υπάρχουν περίοδοι που κόβει και λε, εντάξει, τώρα λίγο δεν. Θέλω να. Την έχει μέσα στην καθημερινότητά σου τη μουσική. Ακούω πολύ μουσική. Mm. Την έχω μέσα στην καθημερινότητά μου, αλλά υπάρχουν λοιπόν, και μέρε που δεν θέλω να ακούω τίποτα απολύτω. Mm. Έχω ανάγκη. Δηλαδή, α πούμε τώρα αυτή την περίοδο που παίζουμε συνέχεια, ε, δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Okay. Θα ακούσω τι διακοπέ. Α πούμε, που πήγαμε 10 μέρε διακοπέ, θα, θα, εκείνε τι μέρε είχα πολύ ανάγκη και άκουγα μουσική. Ε, αλλά τι υπόλοιπε μέσα στο tour δεν νιώθω καθόλου αυτή την ανάγκη. Σα ίσα mm. νιώθω μια ανάγκη να ησυχάζουν τα αυτιά μου. Είναι και οργανικό και ότι εσύ. έχω ανάγκη λίγο τα αυτιά μου να, να έχουν μια ηρεμία γιατί παίζουμε ξέρεις, σε, σε, σε εντάσει μεγάλε και όλα αυτά. Μικρότερα είχε κάποιο guilty pleasure μουσικό. Δηλαδή για να το στο βοηθήσω εγώ σε αυτό, α πούμε. Όταν ήμουν μικρό, άκουγα Μάλαμα Ιωαννίδη, Μάλαμα Ιωαννίδη, Μάλαμα Ιωαννίδη και κάπου έβαζα λίγο Αβριλαβίν. Ηταν ναι. το δικό μου guilty pleasure, παιδί μου. Γι' αυτό και τραγούδα και χτυπιόμουν με κάποιο τρόπο με το, με το boyfriend. Είχε κάποιο ναι. guilty pleasure. Ε, γενικά πάντα άκουγα πολύ, πολλά είδη μουσική. Okay. Ε, και έτσι λίγο πιο. πώ να σου το πω πιο βαριά μουσική. Mm. Πάντοτε άκουγα πιο βαριά μουσική από μικρή. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου. Όταν λέω πιο βαριά μουσική, θέλω να σου πω, ας πω ασύμα, ότι ήμουν, ξέρω εγώ, έκτη δημοτικού και είχα μία κασέτα που είχε μέσα τραγούδια το του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη. Okay, δηλαδή okay. πράγματα που δεν ήταν τόσο συνηθισμένα για ένα παιδί τη ηλικία μου. Ή άκουγα, ξέρω εγώ, κλασική μουσική, γιατί έπαιζα και κλασικό πιάνο και τάξα, αυτά. Μου εγώ, ε... άρεσε πάρα πολύ. Mm. Μου άρεσε. Το επέλεγα. Ε, ίσως επειδή ότι μου δίνει και μια άλλη ταυτότητα. Okay. Ξέρεις, έψαχνα και εγώ την ταυτότητά μου και ήθελα κάπως η ταυτότητά μου να, την, ε, να τη διαμορφώσω, να είμαι διαφορετική, να έχω... Δεν, δεν ξέρω ακριβώς γιατί, πάντως ήταν... Α, άκουγα τέτοια πράγματα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και η Τζέι Λό, ας πούμε. Που μου άρεσε πάρα πολύ όπως χόρευε, μου άρεσαν κάποια κομμάτια πάρα πολύ, αλλά δεν το θεωρώ, δεν το ένιωθα ποτέ ως guilty pleasure. Εντάξει. Okay. Θα μπορούσε να είσαι, να τάσσε αφρόν μπλοκ. Να σε το αλάνι τη γειτονιά. Πολύ εύκολα. Λες. Θα σου πω το εξή: <laughs> δεν ξέρω αν άκουγε ποτέ ε, ε, ελληνικό, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, μπουζουκοτράγο, δεν ξέρω πώ θα το πούμε. Θα σου πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σήμερα, πριν περίπου μισή ώρα. Ε, όταν μπήκε από το διάδρομο και μπήκε ναι. ε, ε, στο γραφείο τη ΔΕΠΗ, ε, ε, ένα συνάδελφο, ο οποίο κάθεται πολύ μακριά, ε, ε, λέει: Α, δεν ξέρω αυτή. Και λέει, κάτσε πιο μ' αρέσει δικό τη. Το, το τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Α, <laughs> <Ά>, Θεό! <laughs> Πεθαίνουν οι άλλοι στα γέα του, λένε και τα λοιπά. Δεν είμαι εκεί, αλλά μου φωνάξαν. Δεν το για πλάκα. Όχι. Α, καμάτως. Με φωνάξαν και μου το έπανε. Μου πίστωσε σε μια τεράστια επιτυχία. Και με λέμε. καλά. <laughs> να τα λέμε αυτά. Έχει ακουστεί <laughs> και στην Ελληνική Βουλή αυτό. Ε, μ, δεν άκουγε. Όχι. Όχι. Εντάξει, είσαι... Καθώς... γιατί ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι κοινωνικά, σε μια Όχι συνθήκη. Από... Θα βρεθεί. Πώς... Όχι, καλά, προφανώ. Όχι, δεν ήταν ποτέ. Καταρχά, δεν άκουγε ο κύκλο μου. Mm. Δεν άκουγανε οι γονεί μου έτσι, πιο λαϊκό, α πούμε. Ε, δεν ξέρω. Πο... Γιατί ακούγανε πάρα πολύ τσιτσάνι και ακυπάνου Αλλά δεν ακούγαμε τόσο πολύ. Πώ να το πω, πιο mainstream, α πούμε, yeah, λαϊκό. Okay, okay. Ε, δεν ακούγανε, λοιπόν, στο σπίτι. Δεν άκουγε ο κύκλο μου, η φίλη μου. Ήταν πάντα... Είχα πολλούς φίλους πάντα μουσικούς. Η μουσική έχουμε μία... Τρώμε σκαλώματα mm. και έχουμε κάποιες αιμονές. Δηλαδή, ας πούμε, είχα φίλους... Είχα στο σχολείο φίλους με ταλάδες. Okay. Ακούγαν μόνο, μόνο metal. Δεν ανέχονταν τίποτα άλλο. Είχα, φίλους φίλου ροκάδε, ακούγαν μόνο, μόνο, ροκ. Μετά μεγαλώνοντα, επειδή έκανα και, και jazz και τα λοιπά, έκανα παρέα με ανθρώπου που ακούγαν μόνο. Οπότε τα είδη που, που άκουγαν οι συναναστροφέ μου δεν, 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 δεν το εμπερίχαν. Οπότε δεν ερχόμουν. Ούτε σε τέτοια μέρη βγαίναμε. Okay. Οπότε δεν ήταν ένα είδο έτσι που άκουγα, αλλά δεν το λέω καθόλου έτσι με. Yeah, Εννοείται με στον και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι. Και εμεί για κάποιον που ακούει λαϊκά, λαϊκ, αυτού του είδου το λαϊκό, ε, ο άνθρωπο μπορεί να σκέφτεται ότι θα πάω τώρα σε αυτήν, θα τι φλέβε μου. <laughs> Ενώ είναι οκ. <okay. laughs> Και εμένα γενικά μου αρέσουν. Δεν έχω πρόβλημα Τάξη, τι με τι ταυτότητε. Κανένα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να κάποιο να λέει Εχ, mm. στην ποφήλιου. Ούτε καν. Και εγώ θα πω, ήχ σε αυτόν. Ούτε καν. Είναι πολύ οκ. Okay. Πολύ οκ. Okay. και αυτό πράγμα. μας, μας δίνει και την διαμορφώνει και, την προσωπικότητα του γούστου μας και της, της αισθητικής μας. Άλλωστε το έχω ξαναπεί γιατί το πιστεύω ακράδαντα. Ο καλός μιλός δεν τα λέει όλα. Αλλά ότι γουστάρει. <laughs> ε, ανέφερες τους σου και για να τιμήσω έστω και λίγο την το τύπο του Κασκάνου έχω το να σου πω, πω, έχεις ανάμνηση ρε παιδί μου από κυριακάτικο τραπέζι ε, τι μυρίζει τι, τι, τι τρώμε, τι είναι εκεί κρυθαράκι με, <laughs> με μοσχαράκι okay. στην κατσαρόλα και στο φούρνο αγαπημένο και συνεργά, ή, ή... Φαγητό, ή έλεγες μου είναι... το φέρνετε όχι yeah. όχι το yeah. λατρεύω yeah. Ε, και γενικά έχω πολλές αναμνήσεις από τα τραπέζια επειδή είμαστε και μια πολυμελής οικογένεια mm. Πάντα ήταν ένα μεγάλο τραπέζι και στην καθημερινότητα, όχι μόνο στην Κυριακή, την Κυριακή, αλλά την Κυριακή ας πούμε είχαμε και ένα φαγητό πιο special. Πολλέ ε, πολλές φορές μαγείρευε και η γιαγιά μου, οπότε είχαμε φαγητό από τη γιαγιά. Είχες αγαπημένο γιαγιαδίστικο <σφυ> φαγητό. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό αγαπημένο. είναι. Ναι, 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 okay. Καμιά φορά, ας πούμε, που... γιατί έχουμε την ευλογία να τις έχουμε τις γιαγιάδες μας ε, και να τις χαιρόμαστε ε, καμιά φορά σκέφτομαι να της πω φτιάξε μου ένα <laughs> αλλά δεν θέλω να την κουράσω και θέλ, θέλω να της το πω έτσι για να ξανά να βιώσω αυτή τη, αυτή τη γεύση πέρυσι είχαμε είχαμε πάει μια μέρα στο σπίτι και είχε φτιάξει Έλα, για δέξει. μας και ήταν πολύ γιατί μέσα από τη γεύση και τη μυρωδιά είναι ε, βέβαια, ανασύρεται ένα πολύ βαθύ συνέστημα ναι ωραία Τη είπες κάποια στιγμή τη γιαγιάς ωραία γιαγιά και παλιότερα μάθε μου και Εγώ να το φτιάχνω. Ναι, ναι, ναι. Και την Παίρνω ακόμη και τώρα, μαγειρεύω. Α, Όχι πολύ exactly. συχνά, γιατί exactly. δεν έχω πολύ χρόνο. Το χειμώνα πιο συχνά. Αλλά πολλέ φορέ την παίρνω να τη ρωτήσω πώ να το κάνω αυτό. Okay. Τι έχω, α πούμε, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Δεν παίρνω τη μάνα μου, η οποία δεν είναι και δεν φημίζεται και γιατί. Μα κρατάει κακία αυτό, Μαγεί... η τη μάνα σου. Όχι, πούμε, καλά, δεν είναι. Okay. Καταρχά, δεν φημίζεται για τι μαγειρικέ okay, ικανότητε. Okay. Μαγειρεύει <laughs> υγιεινά, πάρα πολύ απλά και αυτό δεν. Δεν, είναι πούμε, δεν θα πάρω τη μαμά μου, θα πάρω τη γιαγιά μου. Ενώ πλησία. εσύ θα μαγειρέψει και πιο, πιο, δύσκολα. Ή και σημαίνει τα θα πιο μαγει... απλά. Όχι, θα μαγειρέψω mm. πιο δύσκολα. Mm. Ειδικά mm. τα τραπέζια, α πούμε, που πάντα στα τραπέζια. Άμα φ... mm. Μ' αρέσει να, φ... να φτιάχνω κάτι, θα διαλέξω να φτιάξω κάτι πιο δύσκολο. Είναι κάτι που δεν τρώω καθόλου, που δεν σ' αρέσει, που το τρώει όλο ο κόσμο και εσύ σε φάση μπάμια, σε ξέρω εγώ, δεν ξέρω κι εγώ, εγώ τι. Mm, όχι. Yeah. Θα μου αρέσει το αγγούρι. Αλλά δεν θα ιδιάσω άμα φάω αγγούρι. Πώ γίνεται αυτό, Να μην μου αρέσει το αγγούρι. Δεν το ξάκω, Πολύ δηλαδή. νερουλίλα. Βαρετό. <laughs> δεν μου αρέσει. Οι μπάμιε όμω με τρελαίνουν. <laughs> τι λατρεύω. Οι <laughs> <Okay. Ή laughs> τσαγκινάρε ξέρω. Okay. <laughs> Ξέρει που είναι τέτοια φαγητά που τρελαίνουν για τι μπάμιε που. Α φτιάξω τώρα. Ε, γουρουνιά. Γουρουνιά. Ποια είναι η γουρουνιά. <laughs> Πε ότι έχει πάει τώρα να πιει ένα ποτό με mm -hmm. την τέπη την Παπάζογλου, mm -hmm. την κυρία Διευθύντρια. <laughs> ε, πω. <laughs> ναι, ναι, υπήρξε και το ζήσαμε και, για αυτό. Πολύ γεραποτήρια και, και οι δύο. Τον έρωτα, ναι. Και θε να κάνει μια γουρνιά. Ναι. Τι, ποια, είναι αυτή. Θα σου πω τι συμβαίνει. Γιατί ναι, ναι. Ξέρεις, έχω γίνει αυτή που κοροιδευα mm -hmm. παλιά. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω αλλάξει πολύ τη διατροφή μου για διάφορου λόγου. Οπότε έχω κάπω απομακρυνθεί από την ακρότητα. Okay. Δεν τη ζητάω, δεν. Έχω πολύ ξεσυνηθίσει. Αλλά η γουρουνιά μου είναι, α πούμε, Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκεπαστή. Π.χ. με γύρω και αυτά. Μερακλου. Πάρα <σχελόν> πολύ. <σχελόν> με τυρί, με όλα αυτά. <σχελόν> δηλαδή αυτή η Η καφρίλα. Ε, μ' αρέσει. Στην που μου είπε ότι έχω απομακρυνθεί, έλεγα από τώρα δεν θα μου πει κάτι και μου πει κάτι βαρβάτο. Εγώ... Αυτό ωραία. θα κάνω. Μερακλου. σαν... Ε... Αλλά δεν θα φάω, ξέρω εγώ. Παλιά, α πούμε, το λέγαμε πρόσφατα κιόλα με με κάτι φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη ότι τελείωνε το live και πηγαίναμε και παίρναμε μπουγάτσα. Από το. Δεν θα το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω yeah. πόσα χρόνια έχω να φάω μπουγάτσα. <laughs> με φίλου. Δηλαδή δεν. Κάποια πράγματα δεν μπορώ πια να τα, να τα φάω. Ε, εντάξει, ε, και τα χρόνια περνάνε έχω... πολλέ και εσύ συγγνώμη mm. που το λέω, αλλά εντάξει, mm. και εγώ mm. δεν έχω τι αντοχέ που είχα ναι, 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 πριν ναι, ναι, ναι. από 5-10 χρόνια. Καμία σχέση. Επίση δεν μ' άρεσε ποτέ. Γενικά, α πούμε, δεν έτρωγα ποτέ τα φαγητά περιπτέρου που λέμε. Α, δεν έτρωγα ναι. ποτέ τα τσίπ, τα κρουασάν. Αυτά δεν τα έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί? Από το περίπτερο. Κρουασάν έχω φάει από την τζάου, α πούμε, έτρωγα ένα που μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν το, να το Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πια αν το κάνουν τόσο ωραίο. Ε, έχω, έχω χρόνια, χρόνια να, πάρω. να, πάρω. Να σου πω, ναι, αλλά τα, τα αλλά τσίπς όχι. Όχι, όχι ποτέ, 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 Καθόλου, σοκολάτες και τέτοια περιπτέρου όχι. Παγωτό μου τρελά. Και δεν σε λυπούνται που δεν το έχει νιώσει. Έχω νιώσει άλλα, αγάπη μου, <χει> μην ανησυχεί. <είναι αισχύς>. Έχω κάνει και εγώ την περιήγησή μου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. σκουπιδαριό. Δεν έχω. Έχω Καλάβαινε. περιηγηθεί ωραιότατα. έχω περάσει πω... μια εφταετία με πολλέ αειδητρώγοντα απίστευτε μαλακίε. Και ειδικά τα χρόνια αυτά που. στι πρώτε περιοδίε. που και ήμασταν άμαθοι στο ότι δεν, δεν ξέραμε ακριβώ πόσο χάλια είναι αυτό που τρώμε Ήμασταν μια άλλη <laughs> κουλτούρα. Ε, και πώς και, μπορεί να πάει αυτό στη ζωή Και, μας, και ότι δε. όταν έχεις ας πούμε πάρα πολύ λίγα λεφτά να, για να φας ε, Έχεις τελειώσει τρεις η ώρα που τι θα φας Στα μπουγατσάδικα, ε, είναι, στα ντοιτσάδικα σαν, Οπότε έχουμε φάει πάρα πολύ σκουπίδι mm. Ακούω. Πάρα πολύ. Τώρα πια δεν το, δεν το επιδιώκω έτσι. Ωραία, επειδή είσαι σίγουρα και του αλωνιού και του σαλονιού στο, στο φαγητό, θέλω να μου δώσει μια πρόταση τώρα, ρε παιδί μου, υπαρκτή. Δηλαδή να μου δώσει κάτι πιο εστιατορικό, ναι. να μου πει ότι εκεί πέρα πάω και μ' αρέσει. Και κάτι λίγο πιο, είτε ταβέρνιο είτε κάτι πιο βρωμιά. Έχει κάτι να μου δώσει, να πει ναι. στον κόσμο. Να ξέρει, ναι. βοηθείται πάρα πολύ ο κόσμο ε, από τι προτάσει των άλλων. Πα καλά, πάρα γιατί και εγώ πολύ. δεν ακούω. Μου αρέσει τρομερά ο προβελέγγυο. Ωραία. Το λατρεύω σαν εστιατόριο. Mm -hmm. ε... Βέβαια, ε, ανακοίνωσε σήμερα mm -hmm. ο Σωτήρη mm -hmm. Κοντιζά mm -hmm. ότι αποχώρει από το σχήμα Νόλαν προβελέγγυο σε Σουηδν Ναι. Ε, το είπα, αλλά α πούμε το, το σκεφτόμουν εκεί. Και και πριν κοντιζά, σκεφτόμουν τον προβελέγγυο. Ελπίζω να κάνει άλλα πράγματα που σίγουρα θα κάνει. Ναι, άλλα υπέροχα πράγματα. Ο Κοντιζάς, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ε, και κάτι λες πιο βρωμιά. Mm -hmm. ε, το βράδυ που με πιάνει καμιά φορά ε, ε, τέτοια γιαγούνια, παίρνω κρέμπα από το food spot 69, στα πετράλωνα που πάει. είναι έτσι πιο βρωμιά με την έννοια ότι τρως πιο στρίτα, okay, okay. ε, κρέπα. Street, πω, ναι, κρέπα και αυτά. Αυτό τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ε, επειδή έχεις backstage. Μένω και στην Καλυθέα. Ναι, μωρέ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα φαγητά που θα έρθουν... εγώ στην Καλυθέα μένω, έχω να σου πω διάφορα πράγματα. Ναι. Κοίτα, έχεις και backstage Αλήθεια, Pass πάς αρα... όμως. Ε, καλά, εγώ είμαι με ερωτικό μετανάστη. Ναι, δεν αρέσει. Πολύ. Και εγώ ερωτικό μετανάστη. Ο άντρε μου είναι καλυθεώτη, βέρο. Ε, Έχει backstage pass όμω και για τη γαλιάντρα τη ε, ε, Δεν Βελογιάννη. ήθελα να πω. Και τη αδερφή μου. Ναι, επειδή ακριβώ είναι. Δεν ήθελα να κάνω. Ξέρεις, okay, αλλά, το... αλλά, από εκεί α με πούνε τι... πληρωμένη. Και είναι το πιάτο, πούμε, από εκεί που θα, θα πας να κλέψει. Όλα γιατί και συνέχεια αλλάζουν το μενού του. Γιατί είναι <laughs> ένα, μια καντίνα η οποία <laughs> ανανεώνεται συνεχώ. Ξέρω ότι όλο <laughs> ο κόσμο. Πάει για τα κεφτεδάκια ε, τη γογό. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο το κεφτεδάκι Πράγμα το Και είναι μια καταπληκτική πρόταση που θα σας κάνω αφού μπήκαμε τώρα στο, στο πουλημένο Πάτε <laughs> είναι, πάτε. Θα πάτε στο βλέπω παγάλο Χριστή. Θα πιείτε το, ποτάκι πιτάκι σα, θα χορέψετε, θα ακούσετε μουσική και όλα αυτά Και μετά θα πάτε δίπλα να σαβουρώσετε σαν άνθρωποι στη Γαλιάντρα Σα το φτιάξε. Εντάξει, η γειτονιά μου ομολογώ ότι έχει ανέβει ξανά πολύ και διατροφικά και, και γενικά. Ε, 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 Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις και να κλείσουμε με αυτό τι πιάτο θα έφτιαχνες για το Θέμη. Τι θα του έφτιαχνα. Ναι, ναι, ναι. Ε, του αρέσει πάρα πολύ, λέει όπως το φτιαχνω mm -hmm. τα μακαρόνια με κοιμά. Οπότε okay. θα του έφτιαχνα ε, μακαρόνια με κοιμά ε, και έτσι θα τα περιποιούμουν special. Του αρέσει, ίσως νιώθει, ξέρεις, τον αγαπάς έναν άνθρωπο και είσαι μαζί του τόσο βαθιά συνδεδεμένο, το να φά το φαγητό που έχει φτιάξει για σένα. Αυτό λέω και συγκινούμε, είμαι και βαρεμένη, συγκινούμε <laughs> εύκολα. το να φτιάξει ένα πιάτο που έχει φτιάξει για σένα είναι σαν να κάπως, Δεν ξέρω τώρα. Να, σαν να τρώσει την αγάπη του με έναν τρόπο. <laughs> Αλήθεια. <laughs> Εγώ τουλάχιστον που τρελαίνομαι και λαχταράω το σπιτικό φαγητό. Αυτό που λέμε σπιτικό φαγητό δεν με νοιάζει, α είναι δύο αυγά τη γανιτά. Αυτό αισθάνομαι. <laughs> Ότι <laughs> τρώω τη φροντίδα. Ξέρεις. Ότι ο άλλο, και επειδή είμαι ανεξάρτητη πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τότε που έφυγα από το σπίτι μου, πραγματικά δεν έχω φάει ένα πιάτο φαΐ yeah. <laughs> από τη μάνα μου. <laughs> λοιπόν, δεν ήθελα. Yeah, yeah. Ε, για μένα και μεγαλώνοντα, το να μου φτιάξει κάτι είναι να μου πλύνει ένα ρούχο και να μου το φέρει σιδερωμένο. Είναι ένα τρόπο μου βαθιά φροντίδα που με κάνει να νιώθω ίσω αυτή την ασφάλεια που είχα όταν ήμουν παιδί που ήταν όλα φροντισμένα κοίτα, το ότι από τα ρούχα που φόραγε, ναι, από ναι, την τσάντα σου, ναι. αυτό είχε μόνο αγάπη και φροντίδα. Συγκλονιστικό πράγμα. Η Ελληνίδα και εγώ τα μαγειρεύω, να σου πω την αλήθεια, παίρνω απεριόριστη χαρά αν τα παιδιά μου ή η γυναίκα μου δω ότι του αρέσει. Περιμένω σε αυτό το καρτούν με μάτια ναι, τόσο ναι, να δω ότι του αρέσει. Υπέροχο. Και απ' την άλλη να ξέρει, το παίρνω τόσο κατάκαρδα. Όταν δεν του αρέσει. Άμα έχω κάνει μια μαλακία και. Εγώ να δεις. Δεν του αρέσει. Δεν το πούνε εύκολα, αλλά θα το πούνε. Mm. Ε, αλλά ε, ε, να πέσω να πέσω. μου, καταρχά, εγώ νευριάζω. <laughs> γιατί το συνέστημά μου πολλέ φορέ το, βγάζουν. βγάζω νευρί. Ε, έφτιαξα τώρα στον Κορτζέλη που επίση τον άντρα μου, ο οποίο επίση δεν τρώει πολύ ζάχαρη και αυτά. Mm. Ε, του έφτιαξα ένα μπανάνα μπρετ. Okay. Καλά. <laughs> γαμάτο. και τώρα το είπανε γαμάτο άνθρωποι που γνωρίζουν από φαγητό. Θύμισε <laughs> <"Τίμεις> ο Καραμουρατή, θύμισε <laughs> ο Καλαμούκη. Δηλαδή άνθρωποι που μαγειρεύουν, που είναι φοβεροί, είπανε τι γαμάτο μπανάνα μπρετ. Αυτό όχι απλώς το υποτίμησε. Λοιπόν. Δηλαδή το είδε Έσο. σαν μία... Και μου λέει, εντάξει, μιλάμε ειλικρινά ε, <laughs> για βιοβραγία. <laughs> Πληγώθηκα, θύμωσα, τεναχωρήθηκα και μετά καθόταν ο καημένος, βέβαια και το έτρεγε. Σιγά <laughs> ονοστούς, σιγά, όλο σιγά. το φάγε. Ε, το... Το έφαγε όλο, ναι, αλλά δεν ξέρω αν το έφαγε Έτσι. για να ξεπεράσω όλα αυτά τα συναισθήματα για, που, για που ένιωθα. Για ό,τι το έφαγε, μπράβο, το που ναι. είχε με τα μέλια. Γιατί αλήθεια πληγώθηκα. Ναι. Γιατί λέω, σου φτιάξα ρε, ένα μπανάνα μπρέντ. Επειδή δεν, δεν τρώω ζάχαρη για να αυτό και είδε τέτοια Đρόπι. αηδία. <laughs> ο οποίο <laughs> εντάξει, σου λέει τώρα. Τι <laughs> αυτό, αφού, αφού δεν είναι γλυκό. Που ναι, ναι, ναι. δεν αφού. έχει ζάχαρη και σοκολάτα. Μα, ματσάτα έφαγε. Ε, καλά τώρα. Στη συνάντηση. Ή συνάντηση. η Συνάντηση. Α, Εντάξει, για τη να λέμε, για το, για τη το νησί θα... αυτό. Η Ματσάτα είναι ένα <σχε> ντόπιο ζυμαρικό φανταστικό, το οποίο θα το βρείτε στη συνάντηση, στην Άνω Μεριά. Ναι, στην Άνω Μερά, στη Μαρία. Πάρα να σε ρωτήσω κάτι, πού ξέρεις εσύ όλα αυτά τα... τα, σημαντικά. Για τα φαγητά. Αγαπάς το νησί μας. Πήγα πρώτη φορά. Πότε. Και πριν ένα μήνα, ένα-δύο μήνες. Δεν μου έστειλε ένα μήνυμα. Ε, να δεν σου πω ήξερα και πήγες τι μετά. Πρέπει ακριβώς, όχι γι αυτό. Α. Τι πρέπει ακριβώ να κάνει. Ε, έκανα μαλακιά. Έχει... Αλλά πέ, πέ, πέρασα καλά. Mm. Κοίτα, mm. η ότι έχω, έχω κάνει έρευνα πολύ πριν πάω οπουδήποτε για να φάω. Πήγα και σίκινο, πήγα και φολέγανδρο. Ό,τι mm. κι αν mm. σου είπαν. Είπανε. Εγώ είμαι ο άνθρωπο. Άλλη φορά θα το ξέρω. Το θέμα. Ε, στο Πανεβίνο έφαγε. <στοί> στην Ιταλίδα. Όχι. Στην Ανομερά. Mm. Ωραία, λοιπόν. Mm. Την επόμενη φορά θα σου πω. Να, ας πούμε, να μιλήσουμε <laughs> τώρα, να ξεκινήσουμε, πατήσουμε το κουμπί φολέγανδρο. Mm. Δεν θα yeah. τελειώσουμε ποτέ, παιδιά. Δεν ξέρω. Είναι κάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι το αγαπάω, έχω μια. Το αγαπάω, για... το αγαπάω βαθιά και το αγαπάω για πάντα. Δεν το βαριέμαι. Δεν θέλω να πάω Εκεί ξεκουράζομαι, η ψυχή μου. Ναι, το... ναι και ευτυχώ και, και ο Χρήστο είναι σαν και εμένα. Ναι, ε, έχει κόσμο, αλλά όταν ξέρει τόσα χρόνια που πηγαίνουμε, ξέρει και τι ναι, γαμπάτζε σου ναι, 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 και, ναι, ναι, και όλα δω. αυτά. Είναι το μέρο που μου κλείνει. Κλείνω το διακόπτη. Mm. Δεν, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Στη Σίκινο δηλαδή Φεύγω πέρασα. έχω με πόνο. Πέρασα πιο ωραία στη Σίκινο γιατί ήταν τόσο απόκοσμη και τόσο, με τόσο λίγο Δεν κόσμο. θέλω να πω κάτι καλό, κακό για τη Σίκινο. Δεν έχω πάει. Υπέροχα θα δεν είναι, σπάει. αλλά δεν συνεχίζω. Ε, τώρα αυτό είναι. Πώ σου το πω. Το μικρό γαλακτικό χωριό. Να μην έχει πάει μέχρι τον Μπαμπαορούμ ή το Λαβδανούμ, όπω λέγονται τα ρωμαϊκά οχυρά. Ναι, δεν έχω πάει. Εντάξει. Αλλά ήταν πέρασες πολύ ωραία πιο καλά. Γανδρος, πάντως. Πέρασα πιο καλά, μου γιατί δεν είχε καθόλου κόσμο. Πότε πήγε. Ήθελα αυτό μια ηρεμία, ήθελα. Ναι, ε, ένα ε, ε, 27 Ιουλίου, 29-30. Γινόταν χαμό, ε. Στη Φολέγανδρο, επειδή είχε και φοβερού αέριδε εκείνο το τριήμερο. Α, εντάξει, Κατάλλη, μην μου πει. Ε, ναι, ναι. ε, ξέρω ότι αυτό γενικά τι δι... κυκλάδε ο αέρα. Αλλά περάσαμε πολύ ωραία και φάγαμε ναι πολύ, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Και πρωινό, φοβερό. Ωραία, θα σου στείλω Σταματά. για τη Σίκινη. Mm. Για τη Σίκινη. Mm. Για τη και την επόμενη φορά θα μου στείλει για τη Φολέγανδρο. Γιατί θα ξαναπά. Και <laughs> η Ιθάκη <laughs> είναι στο ίδιο. Επειδή είναι στο δίσκο και η Ιθάκη. Η, και η Ιθάκη είναι στην ίδια αγάπη, α πούμε. Ή η, η Φολέγανδρο είναι. Κοίτα, είμαι και φαλονίτησα. Ah. Από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου κυθνιώτησα. Είμαι δηλαδή νησιωτοπούλα. Βέρα, original. <laughs> λατρεύω και την Κύθνο, ah. λατρεύω και την Κεφαλονιά. Και η θέση είναι πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη. Και η κεφαλονιά εξής. Υπέροχη και η κεφαλονιά επίση. Οπότε ναι, τη Μιθάκη την αγαπώ. Όλα τα επτάνησα τα αγαπώ γιατί έχω αυτή τη, τη σύνδεση, την γονιδιακή. Αλλά κάτι βρήκα mm. στη Φολέγανδρο που όπου και αν γύρισα δεν το βρήκα πουθενά. <laughs> <laughs> και με αυτή λοιπόν την αγάπη. <laughs> <laughs> Α, και αυτή την ατάκα. Και τη Φολέγανδρο <laughs> Εύχομαι κάποτε δήμαρχο Φολεγάνδρου, η <laughs> Νατάσα Μποφίγιου. Ευχαριστώ πάρα <laughs> πολύ. <laughs> η Νατάνη μου θα γίνει δήμαρχο μέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ. Περνάω πάντα τέλειο όταν μιλάμε. Thank you που. Να πούμε ότι έχουμε κάνει μαζί και δύο παρουσιάσει βιβλίων. Εγώ ω moderator η Νατάσα ω καλεσμένη να μιλήσει για Είμαστε τα Είμαστε καλό του Για τα βιβλία, <laughs> ε? ε? βιβλία σα να μα παίρνετε <laughs> Γκάλη Γιαννάκη που λέει κι ένα διευθυντή εδώ πέρα. <laughs> λοιπόν, να σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. <laughs> Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο lunch break της νέας ε, σεζόν. Για όσους κάνετε μαραθώνιο lunch break και απλά ακούτε άλλο ένα επεισόδιο μετά από το τελευταίο καλοκαιρινό σας πειράζει. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πιάσει Σεπτέμβρη και θα ξεκινήσουμε να τρέξουμε πάρα πολύ ωραία και διατροφικά φανταστικά αυτή τη σεζόν. Όπως σας έλεγα και πέρσι ισχύει και φέτος σας συγκετεύω, σας παρακαλώ μην βαριέστε να μαγειρεύετε το φαγητό είναι απόλαυση όχι μόνο για εσά, αλλά και για εκείνου που αξίζει να περιποιηθείτε. Τα φιλιά μου στι μαγειρικέ κουτάλε σα τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.